είδαν αυτό τον άνθρωπο να μπαινοβγαίνει στην τράπεζα, εξήτασαν το παρελθόν του, διαπίστωσαν ότι ο συγκεκριμένος είναι σεσημασμένος, έχει κατηγορηθεί για βαριά αδικήματα στο παρελθόν. Στη συνέχεια, με την ανάλυση που έκαναν τα εγκληματολογικά εργαστήρια σε συνεργασία με τον εξαίρετο πραγματογνώμονα τον κύριο Ραχτογιάννη, κατάφεραν να συγκεντρώσουν σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο που έδρασε πολύτιμα στοιχεία και σε ό,τι έχει να κάνει με το υλικό, βρήκαν αυτό το δείγμα στην θηρίδα που βρισκόταν δίπλα από τη θηρίδα του δράστη. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα τριπλό δείγμα DNA. Διαπίστωσαν ότι τα δύο δείγματα ανήκουν στην ιδιοκτήτρια της θηρίδας και τον γιο της, γιατί είναι στα δύο ονόματα η θηρίδα. Και το τρίτο ορφανό γενετικό υλικό ανήκει στον 58χρονο. Η υπερασπιστική του γραμμή έχει ως εξής. Ο ίδιος από την αρχή, πρέπει να σημειώσουμε ότι ήταν αρνητικός. Αρνείται τα πάντα, ναι. Αρνείται ότι είναι ο άνθρωπος που οι αστυνομικοί του φορτώνουν το συγκεκριμένο αδίκημα. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια αρπαγή μαμούθ. Δεν είναι 5 τα εκατομμύρια. Από τη δικογραφία προκύπτει ότι είναι 8 εκατομμύρια η αξία των κλαπέντων αντικειμένων. Μην ξεχνάμε ότι 1 εκατομμύριο μόνο ήταν σε μετρητά μέσα σε μια θηρίδα και τα υπόλοιπα είναι οικογενειακά κοιμήλια, χρυσές λίρες, συλλεκτικά νομίσματα πολύ μεγάλης αξίας. Πολλοί λένε ότι εντάξει, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, η μεγαλύτερη των ποινών που αναλογεί σε αυτού του είδους τα αδικήματα είναι 10 χρόνια. Τι θα κάνει λοιπόν, σκέπτονται, εκτιμούν οι αξιωματικοί, ότι θα καθίσει γύρω στα 3 χρόνια στη φυλακή και στη συνέχεια θα βγει έξω απολαμβάνοντας τους καρπούς των εγκληματικών του πράξεων. Ωστόσο, αυτό που έχω να σας πω και από το ρεπορτάζ που προκύπτει πάρα πολλά χρόνια, ότι το χειρότερο πράγμα μετά την ανίατη ασθένεια, η μεγαλύτερη ψυχική και σωματική δοκιμασία είναι η φυλακή.